Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Απόψε είναι Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου του 2024. Έχω αναπτύξει τέτοια σχέση που κάποιοι μου επιθυμίζονται ότι πρέπει να κουρευτώ. Γι' αυτό πήγα και τα έφτιαξα λίγο να μην δείχνουν την κατάσταση του κεφαλιού. Όντως θα βρω ευκαιρία ίσως το Σάββατο να κάνουμε ένα κούρεμα για να... Λοιπόν, θα σταχυολογήσω κάποια θέματα που δεν μπορώ να τα εντάξω αυτή τη στιγμή στις θεματικές ενότητες. Κάποιος φίλος έγραψε από την Κύπρο. Έχετε δίκιο, λέει, για την Αγία Σοφιά που θέλει 25 ευρώ το άτομο, αλλά λέει και ο Παρθενώνας θέλει 25 ευρώ. Ήρθαμε από την Κύπρο και έπρεπε, λέει, η οικογένειά μου, εγώ, η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, να δώσουμε 100 ευρώ για να επισκεφτούμε την Ακρόπολη. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν διακρίσεις, αλλά πραγματικά αυτό το ποσό, τώρα έρχεται κάποιος από την Κρήτη, ένας Έλληνας, να δει τον Παρθενώνα και να πληρώνει και 100 ευρώ. Γιατί έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα, νομίζετε. Χθες είπαμε ότι σιγά σιγά το μυαλό φεύγει. Είπα θα αναφερθώ στις κατηγορίες που κάνει ο Ερντογάν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ότι αυτές υποστηρίζουν το σκουρ. Τους είπαμε ότι όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Το κουρδικό ζήτημα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του τουρκικού κράτους. Κανένας άλλος δεν το δημιούργησε. Οι ίδιοι οι Τούρκοι με τις πολιτικές τους, με αυτή τη φασιστική πολιτική που αρνούνται δικαιώματα σε οποιοδήποτε άλλο. Λέω, όλοι είστε Τούρκοι όσοι κατοικείτε εδώ. Μα πώς είναι Τούρκοι άνθρωποι, το 20% γεννιούνται, πολλοί δεν ξέρουν ούτε μια λέξη Τούρκικα. Πώς είναι Τούρκοι, είναι Κούρδοι, είναι πιο μπροστά από εσάς. Εσείς τους βρήκατε στην περιοχή. Εσείς ήρθατε τον 11ο αιώνα και αυτοί είναι εκεί από χιλιάδες χρόνια π.Χ. Πώς αρνείστε την ύπαρξή τους? Αυτή η άρνηση δημιούργησε το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Λέει λοιπόν ότι οι Αμερικανοί, λέει, ευθύνονται και τα λοιπά. Και βλέπω τους Κούρδους που λένε, ποιοι Αμερικανοί? Εσύ χτυπάς τους Κούρδους με αμερικάνικα όπλα F-16 και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν κινητήρες από την Αυστρία, κάμερες από τον Καναδά, από τη Γερμανία. Εσύ είσαι, λέει, το εργαλείο της Δύσης, ασχέτως αν στη ρητορική στρέφεις εναντίον σου. Με αμερικάνικα όπλα μας χτυπάς. Και αν δεν ήταν η Τουρκία, το λέω εγώ αυτό, αν δεν ήταν η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, θα ήταν ήδη διαμερισμένη. Αυτό μπορώ να το υπογράψω και να το αποδείξω με μαθηματικό τρόπο. Άρα αυτά τα παραμύθια που λένε οι Τούρκοι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είπα χθες ότι εμένα είναι 10 εκατομμύρια. Όχι, εμένα είναι 30 εκατομμύρια. Το 10 εκατομμύρια είναι η Χούθη. Λάθος δικό μου ήταν. Εκφραστικό μέσα στη, τα είπαμε, στη θολούρα. Πώς λέει το τραγούδι? Μέσα στην πολύ θολούρα μου, γιατί να σ' αγαπήσω. Το Μιτσάκι είναι αυτό. Καταρχάς δεν είναι μέσα στην πολύ θολούρα μου, είναι μέσα στην πολύ σκοτούρα μου και είναι τραγούδι του Τσετσάνη. Στίχη και τραγουδάρα που το είχε πει ο Παγιουμτζής πρώτος. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε λοιπόν 30 εκατομμύρια είναι οι Εμενίτες, 10 εκατομμύρια είναι οι Χούθοι. Ένα λάθος που πρέπει να το διορθώσουμε. Επίσης έχω δει ότι το Ισραήλ αποφάσισε να απολύσει, να στείλει στα σπίτια του 45.000 εφέδρους. Αυτό το κάνει και για οικονομικούς λόγους, για να γυρίσουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Κατά την άποψή μου, εάν είχε αποφασίσει να κάνει πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, δεν θα τους απέλυε, γιατί εκείνος ο πόλεμος θα είναι πιο δύσκολος. Ίσως να τα έχουν βρει, δεν ξέρω, μια σκέψη κάνω, έτσι. Έμαθα σήμερα, μου είπε μια σημαντική δημοσιογράφος, ότι ο Δημήτρης Χόρν είχε καταγωγή από τον πρίγκιπα Μουρούζη. Η οικογένεια των Μουρούζιδων ήταν τραπεζούντη, από τους δυνατούς της Τραπεζούντας, από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ήρθαν με τους στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκαν στο Φανάρι, ήταν από τις οικογένειες των Φαναριωτών, έπαιξαν ρόλο, βοήθησαν το έθνος. Ο Δημήτρης Χόρν ήταν από εκεί, δεν το γνώριζε. Η Τουρκία βομβαρδίζει την Βορειοανατολική Συρία, όπως είμαι, τη Βόρεια Ανατολική, όχι την Βορειοδυτική, τη Βορειοανατολική Συρία, τη Ροζάβα, και βομβαρδίζει αποκλειστικά πολιτικούς στόχους. Να το σου δρόμος για το δικαστήριο της Χάγης και της Τουρκίας. Αν δεν ακούνηθεί κανένας,
πέθανε ο Μεχμέ Τεϊμούρ. Ο Μεχμέ Τεϊμούρ, κάποια στιγμή η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ, είχε δημιουργήσει μια αντιτρομοκρατική διεύθυνση. Διεύθυνση κατά πολέμηση τη τρομοκρατία. Και επικεφαλή ήταν ο Εϊμούρ, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για δολοφονίε, βασανισμού. Έκανε και εμπόριο σοκολάτα και διάφορα. Λοιπόν, στην κηδεία του, ποιοι λέτε να έστειλαν στεφάνια? Υπάρχει και στην Τουρκία αυτό. Όλοι οι αρχιμαφιόζοι, ο Σεντάτ Πεκέρ και ο Αλατίν Τσακτζή. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Ότι αυτά που λέμε, ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος συμμορία, αποδείχθηκε στην εικόνα που είδαμε με την συγκηδεία του Μεχμέτ Εϊμούρ. Η Αμερική, είπαμε ότι υπάρχει κίνδυνος να την υποχρεώσουν να φύγει από το Ιράκ και τη Συρία, αποφάσισε να ενισχύσει τις δυνάμεις της στο Ιράκ και τη Συρία με 1.500 στρατιώτες, νέους. Δεν είπε πώς θα τους κατανείμει για την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Σαν σήμερα, 15 Ιανουαρίου του 1822, δηλαδή λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της Επανάστασης ή ένα χρόνο μετά την έναρξη της Επανάστασης στις παραδυνάβιες χώρες, μια μικρή χώρα της Καραϊβικής, η Αϊτή, αναγνώρισε την Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με αυτή τη χώρα. Μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα τώρα, μην καβαλήσαμε καλάμι. Η χώρα αυτή είναι φτωχή. Η Ελλάδα έπρεπε να την έχει μετά την Κύπρο και την Αρμενία ίσως σε πρώτη προτεραιότητα να στέκεται δίπλα της και να την βοηθάει. Δεν ξέρω αν το κάνουμε. Αρκεί να σας πω ότι ακριβώς επειδή η Αϊτή είχε βοηθήσει την Ελλάδα με την αναγνώριση, η Τουρκία έκανε μια αντικίνηση με τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ανέπτυξε τρομερές σχέσεις και τώρα έχει πλατείες Δομινικανής Δημοκρατίας κτλ. Ως αντίβαρο στην Αϊτή. Εμείς δεν τιμούμε την Αϊτή. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Είδα ότι η Νότιος Αφρική ετοιμάζεται να παραπέμψει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βρετανία, στο Διεθνές Δικαστήριο, γιατί όπως μου είπε ο Σταύρος προχθές, λέει πατέρα, αυτή η συμφωνία για τη γενοκτονία δίνει το δικαίωμα να παραπεμφθούν, να καταγγείλει δηλαδή κάποια χώρα και να παραπεμφθούν στο Διεθνές Δικαστήριο και οι χώρες που υποστηρίζουν κράτη που διαπράττουν γενοκτονία. Και προφανώς αυτές οι χώρες είναι δύο πεντακάθαρα, πεντακάθαρα δύο, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Βρετανία, και θα ετοιμάζεται η Νότιος Αφρική, ετοιμάζει φάκελο να παραπέμψει στην Αμερική και τη Βρετανία. Ευτυχώς που είναι και η Νότιος Αφρική και σώζει την τιμή της ανθρωπότητας. Είπαμε μόνο στα ζητήματα που αφορούν την χρήση υπερβολικής δυσανάλογης ισχύως. Όταν ένα κράτος δέχεται επίθεση, δικαιούται να απαντήσει, αλλά υπάρχει και η αναλογικότητα της ισχύως στην απάντηση. Όπου υπάρχει δυσαναλογία και την πληρώνουν οι άμαχοι, και επειδή την έχουμε πληρώσει εμείς, είμαστε ένα έθνος που υπέστη γενοκτονία, ασχέτως και να το ξεχνούν αυτοί που κυβερνούν και αγκαλιάζονται με τους γενοκτόνους μας. Ελπίζω οι Έλληνες πολίτες αυτά να τα αξιολογούν και να θυμηθούν την ώρα που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, ότι η Νότιος Αφρική σώζει την τιμή του πολιτισμένου κόσμου, να παραπέμψει. Πιο πολύ ευθύνη για αυτό που γίνεται στη Γάζα έχει η Αμερική και η Βρετανία παρά το Ισραήλ. Το Ισραήλ στο κάτω-κάτω είναι ένα κράτος που επικαλείται και ζωτικά ζητήματα για την επιβίωσή του. Αν δεν είχε την υποστήριξη αυτών των δύο δυνάμεων, μπορεί να είχαμε και άλλα αποτελέσματα εκεί και να επιβίωνε και να μην είχαμε και θάνατους αμάχων. Καλά, αυτό. Ένας Ισραηλινός ποδοσφαιριστής στην Ατάλια. Ατάλια είναι μια πόλη που βρίσκεται στις ακτές της Παμφυλίας. Καταπληκτικός τόπος, με απίστευτους αρχαιολογικούς χώρους. Κορυφαίος είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Πέργης, πολύ κοντά στην Ατάλια, αλλά έχουμε και την Άσπενδο. Πολλούς, απίστευτους αρχαιολογικούς χώρους. Άταλος ήταν ο βασιλιάς της Περγάμου. Στο όνομά του πήρε αυτή η πόλη, ο οποίος την έκθεσε ή τέλος πάντων την ανέπτυξε.
και την έκανε πολύ. Εκεί στην Ατάλια λοιπόν, Ατάλια Σπορ, στην ποδοσφαιρική ομάδα της Ατάλιας, ένας ποδοσφαιριστής όταν έβαλε γκολ είχε ένα επίδεσμο στο χέρι και έγραφε 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή ήταν η ημέρα που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και είχε τους 1200 νεκρούς. Σήκωσε ο άνθρωπος το χέρι για να το πάρουν οι κάμερες αφού έβαλε τον γκολ. Και τι έγινε, λέτε. Τον συνέλαβαν. Μετά, αυτός δεν έκανε κάποια επιθετική κίνηση. Είπε 100 μέρες από την εισβολή στη χώρα μου. Δεν είπε τίποτα, ούτε γιατί εναντίον κανενός δεν καταφέρθηκε. Θύμισε την ημέρα που εισέβαλαν στη χώρα του. Και τον συνέλαβαν, το φυλάκισαν, μετά από αντιδράσεις τον άφησαν ελεύθερο και σήμερα τον απέλασαν. Καταρχάς σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για υποκίνηση μίσους. Δηλαδή τα εκατομμύρια των Τούρκων που διαδηλώνουν εναντίον του Ισραήλ δεν είναι υποκίνηση μίσους. Αυτός ο άνθρωπος δεν υποκίνησε κανένα μίσος. Τη χώρα του υπερασπίστηκε ή τέλος πάντων έκανε χρήση του δικαιώματος να μιλήσει για την ημέρα που εισέβαλαν στη χώρα του και είχε 1200 νεκρούς και τον απέλασαν. Αυτά για να καλά σας έχω σήμερα πράγμα για να ξέρετε με ποιους κάνουμε κολεγές εδώ στην Ελλάδα. Με ποιους κάνουμε κολεγές. Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι τραγική. Είναι τραγική. Αποκαλύπτουν σήμερα οι Τούρκοι μας αποκαλύπτουν και αφού το αποκάλυψαν οι Τούρκοι το αποκαλύπτει και ο κύριος Παπαχελάς. Αυτοί πήραν μία απόφαση να γράψουν ένα άρθρο Παπαχελάς στη Μιλιέτ και ένα άρθρο ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ. Άμα διαβάσετε άρθρα αυτού για την Ελλάδα, είναι αιμετικά παλιά. Τώρα το είδε αλλιώς. Γιατί φέρεται και μας αποκαλύπτουν ότι έγιναν δύο συνέδρια δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών. Ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στην Αθήνα. Γιατί δεν μας αποκαλύπτουν ποιοι συμμετείχαν. Ποιοι συμμετείχαν, να ξέρουμε ποιοι συμμετείχαν σε αυτά τα συνέδρια και αναλόγως να αναλύουμε, να εκτιμούμε και αναλύουμε αυτά που λένε στις τηλεοράσεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι κακό να γίνουν τα συνέδρια, αλλά δεν είναι κακό και να ξέρουμε. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα συνέδρια, όλοι οι δηλώσεις είναι στο ίδιο μοτίβο, τότε εμείς δικαιόμαστε να πούμε ότι πήραν γραμμή και λειτουργούν ως φερέφωνα κάποιων κέντρων στην Τουρκία και στην Ελλάδα και ξέρω εγώ πού αλλού για να επηρεάσουν την ελληνική γνώμη. Εμείς δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που συμμετείχαν. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε, αλλά να το ξέρω δημοσίως. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω τώρα. Εντάξει. Τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή δουλεύουν τους Έλληνες, το καταλαβαίνετε. Αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας κάνουν τον κόκορα και ορισμένοι που. Η Αλεπού 100, το Αλεπουδάκι 110. Κάτι τέτοια πάνε να μας πούνε για την Τουρκία, να μας μιλήσουν κάποιοι που φορούσαν κοντά παντελονάκια όταν ασχολιόμαστε εμείς με την Τουρκία. Επειδή ακριβώς συμμετείχαν σε τέτοια κόλπα, νομίζουν ότι μπορούν και να μας. Μιλήσω λαϊκά, μπορούν και να μας τη βγαίνουν και να κάσουμε και να τους ακούμε και κούνια που σας κούναγε. Λοιπόν, θα έρθω, θα επανέλθω σε αυτό. Πάμε. Ο κύριος Ανδρέας Μανολιός, δεν πιστεύω να κάνω κανένα λάθος και να λέω το όνομα, δεν είπατε να το. Από το βιβλίο Αρχιπέλαγος του καθηγητού Ενεπεκίδη, Καταπληκτική Φυσιογνωμία, τον οποίο το γνώρισα, ήρθε και με βρήκε ο ίδιος. Αείμνηστος, ήμουν και στην κηδεία του φυσικά. Από τις μεγαλύτερες μορφές, πνευματικές μορφές του ελληνισμού. Καθηγητής ιστορίας στην Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Από το βιβλίο Αρχιπέλαγος του καθηγητού μας Ενεπεκίδη σας μεταφέρω τη δήλωση του πρόσωπου περιηγητού Πολ Λιντάου στα νησιά του Αρχιπελάγου στο Αιγαίο όταν αυτά ήταν ακόμα υπό Οθωμανική κατοχή. Λέει, η συνείδηση της παγκόσμιας ιστορίας απαιτεί το Αιγαίο να είναι ελληνικό, ενώ ο διάσημος βυζαντινολόγος του μονάχου Καρλ Κρουμπάχερ εξετάζει επιτόπου γλώσσα, ιστορία, λαογραφία και δημιουργικό πνεύμα των κατοίκων των νησιών, τα οποία θεωρεί ως αναλύωτα συστατικά της ελληνικότητάς τους για να καταλήξει στο συμπέρασμα. Ο ελληνισμός δεν αφομοιώνεται, αντίθετα αφομοιώνει αθόρυβα και οργανικά τα τριγύρω του. Και εδώ να δείτε τι μας λένε μετά οι άλλοι, ο Σεντήρ τι μας λέει.
τι μας είπαν, επί κατοχής τι είπαν για το Αιγαίο, ο Πολ Λιντάου και ο Κρουμπάχερ. Αυτό λέει τα αφιερώνω στην κυρία Παγκογιάννη που δεν έχει ταμπού κατά δήλωσή της για το μοίρασμα του Αιγαίου και για τους σοφούς του Ηλιαμέπ. Με χαιρετινούς Ανδρέας Μανολιός. Ο ίδιος λέει, όταν έφτασα στον Μπουρούντι, έκατσε στον Μπουρούντι ο άνθρωπος 25 χρόνια νομίζω εκεί και λέει, θυμάμαι πολύ έντονα, με είχε απασχολήσει η κατάντια της πατρίδας μου για την οποία όντας σε χώρα της καλούμενης Μπανανίας συνειδητοποίησα ότι ήταν χώρα τριτοκοσμική για την Ελλάδα. Και προσπαθούσα εισμάτην βέβαια να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους εμείς απόγονοι εκείνων που έλαμψαν και θαυμάζονται για τον πολιτισμό τους, καταντήσαμε έτσι να είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Αναφέρει για το Σοφιανόπουλο κάτι, αυτό που ήταν διευθυντής της χρωματουργίας Πειραιός, που κατηγορούσε ευθέως Καραμαλή, Εύερτ και άλλους πολιτικούς, ότι ενώ υπάρχει πετρέλαιο και ενώ προσπαθούσε ο ίδιος να βγάλει το πετρέλαιο, του πήραν και τη χρωματουργία Πειραιός, αναφέρεται στο παράδειγμα της Ζακύνθου. Πήρα αφορμή να γράψω το συγκεκριμένο μήνυμα, διότι σήμερα διάβασα ότι το νερό της πόλης της Ζακύνθου μυρίζει πετρέλαιο. Και εμείς και με τα δάση μας αγοράζουμε ανεμογεννήτριες από τους φίλους μας τους Γερμανούς. Η πατρίδα μας διαλύεται αθόρυβα αλλά σταθερά από τους καθημερινά, παρά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, εισερχόμενους παράτυπους μετανάστες, πολλοί των οποίων μόλις πατήσουν στην επικράτεια παίρνουν την άγουσα στα βουνά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ο Πρωθυπουργός ξαφνικά διαπίστωσε ότι το φλέγον ζήτημα που καίει την ελληνική κοινωνία είναι ο γάμος και η τεκνοθεσία των ομοφιλοφίλων. Επειδή δεν διαπίστωσε αντιδράσεις του κόμματος, ανέβαλε την ψήφιση κτλ. Τώρα, αυτός θέλει να παραμείνει, είναι Έλληνας της Κύπρου, θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Προχθές ένα από τα δελτία σας έχετε πει και πολύ σωστά ότι το ΝΑΤΟ είναι για την ασφάλεια των ΗΠΑ να κρατά τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς υπό έλεγχο. Αυτό σήμερα θα μπορούσε κατά τη γνώμη να είναι και τελείως άσχετο, εκτός και αν αυτά τα κορυφαία μυαλά νομίζουν ότι η γη είναι επίπεδη, αφού αν βάλει το χάρτη σε μια σφαίρα στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας με την Αλάσκα να έχει κάποια μίλια μεταξύ τους και πλέον με τους βαλιστικούς πυράβλους όπως ο Πούτιν αποκαλεί Σαρμάτ είναι διαφορετικός και μπορεί να μεταφέρει 12 κεφαλές. Πού το πάω, λέμε έξω η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, πώς θα ήταν μια Ευρώπη χωρίς τη ΣΥΠΑ και τη Βρετανία ως δαβατζίδες, θερμές ευχαριστίες. Και δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, σίγμα κάπα, όχι Σάββας Καλλιτερίδης, κάτι άλλο από την Κύπρο. Το τι συμβαίνει στον Ειρηνικό ή τέλος πάντων στη θάλασσα της Ιαπωνίας πάνω με την Αλάσκα δεν έχει σχέση με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Η Αμερική έκανε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, γιατί? Διότι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αντιμετώπισε απειλή από τα γερμανικά πλοία τα οποία διέπλυαν τον Ατλαντικό και πήγαιναν να χτυπήσουν την Αμερική. Για να μην το ξαναζήσει αυτό με οποιαδήποτε δύναμη, είτε τη Ρωσία είτε τη Γερμανία, ποιος ξέρει ποιος, έκανε το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και έθεσε έτσι υπό τον έλεγχο της την Ευρώπη και όποιον άλλον και τη Γερμανία, αλλά έδεσε και το γάιδαρό της. Κοιμούνται ήσυχο στις Ανατολικές Πολιτείες γιατί σου λέει είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έχει σχέση με τους πυράβλους. Τα έχω πει αυτά, ότι πλέον από τη στιγμή που βγήκαν κυρίως τα υποβρύχια, τα πυρηνοκίνητα, που πλέον μπορούν να μείνουν, λέει, σε απροσδιόριστο χρόνο στις θάλασσες και υπόγεια, τα οποία διαθέτουν και τέτοιους πυρηνικούς πυράβλους. Αυτό κατά κάποιο τρόπο το αμυντικό δόγμα του ΝΑΤΟ για τις ΗΠΑ κατά κάποιο τρόπο και σε ένα βαθμό ανατρέπεται. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε εδώ ένα καταπληκτικό, μου έστειλε ένας φίλος, δεν λέει το όνομά του. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα, καλησπέρα. Προ λίγων ημερών είδα ένα περιστατικό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία 30χρονη πήρε ως κατοικίδιο έναν πίθωνα, ο οποίος είχε αφηθεί σε ειδικό κέντρο από τον τέος ιδιοκτήτη του. Επί διάστημα μηνών είχαν αναπτύξει καλή σχέση η γυνή και ο πίθων, έως του σημείου να κοιμάται το ερπετό μαζί με την κοπέλα. Όμως η κοπέλα διαπίστωσε ότι κάποιες μέρες, για μέρες, δεν έτρωγε καθόλου.
Η κοπέλα, ανησυχώντας για την υγεία του έρπετου, το πήγε σε ειδικό κτηνίατρο. Κρατηθείτε. Ο γιατρός απεφάνθη ότι ο πίθωνας μετρούσε την κοπέλα αν μπορούσε να την φάει. Δηλαδή, τη μετρούσε, άφηνε άδειο το στομάχι του για να μπορέσει να την καταπιεί και να τη χωρέσει. Γι' αυτό το στομάχι του ήταν άδειο. Τελικώς προέτρεψε την κοπέλα να δώσει πίσω το ερπετό, όπερ και εγένετο. Μήπως σας θυμίζει κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας? Εννοεί το ότι σταμάτησαν οι παραβιάσεις και οι υπερτήσεις και ότι εμείς κοιμηθήκαμε με το ερπετό, με τον πίθωνα που λέγεται Τουρκία, η οποία δεν τρώει, δεν μας απειλεί, αλλά κρατάει, αδειάζει το στομάχι για να μας καταπιεί. Καταπληκτικό, δεν λες το όνομά σου, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι τρομερή η τέτοια που έκανες. Αυτό το γεγονός που συνέβη στην Αμερική και μας το θυμίζεις, και μάλιστα ο παραλληλισμός είναι, τι να πω, είναι καταπληκτικός. Ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ είναι ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, γεννήθηκε μεν στο Κρικχάν της Αντιόχειας, του νομού της Αντιόχειας, όμως η καταγωγή του είναι από το κατοχώρι Τραπεζούντας, μια περιοχή με περίπου 40 χωριά, στο σύνολό τους ελληνόφωνα. Ξέρουμε πότε αλλαξοπίστησαν, διατήρησαν την ελληνική τους τη γλώσσα τους, διατήρησαν τη γλώσσα τους στα ποντιακά, μάλιστα με το φαινόμενο του τσιτακισμού, και γιόρτασαν τώρα το καλαντάρι που είναι 13 προς 14, είναι η βραδιά που αλλάζει ο χρόνος, έκαναν τρομερές γιορτές. Από εκεί λοιπόν κατάγεται ο Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ. Δεν γνωρίζουμε αν έχει σχέση με τον Μπαϊρακτάρ το γαμπρό του Ερντογάν. Πάντως ο ίδιος είναι ελληνόφωνος. Πήγε στη Λιβύη, έγινε ένα συνέδριο εκεί πέρα και συζήτησε τα θέματα της συνεργασίας της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης, του Τμπεϊμπά, για εξορίξεις σε περιοχές νοτίως της Κρήτης. Δηλαδή, ενώ θα μου πείτε μια επίσκεψη δεν σημαίνει, μπορεί να είναι μια προετοιμασία, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο πεδίο. Πάντως η Τουρκία φαίνεται ότι χρησιμοποιεί αυτήν την περίοδο της διακήρυξης των Αθηνών, αλλά συνεχίζει κανονικά τα σχέδιά της, όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο και η δεύτερη συμφωνία που έκανε για τη συνεκμετάλλευση νοτίως της Κρήτης και στα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου, που εκεί η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει, και επίσης συνεχίζει την ιστορία και με την γαλάζια πατρίδα, τα είπαμε προχθές, δεν ξέρω, είδατε τίποτα κανένα διάβημα, είδατε τίποτα κανένα, καμία επερώτηση που κάνει ακόμα στη Βουλή, για να δούμε, μπορεί να το δούμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τώρα τα άρθρα των διευθυντών της Καθημερινής και της Μιλιέτ. Ακούτε τι μας λέει ο κύριος Ζάι Σεντίρ. Καταρχάς λέει κάτι ανοησίες και δεν, ειλικρινά δηλαδή, οι αγράμματοι άνθρωποι, και δεν λέω τώρα, μπορεί να έχει ένα πτυχίο άνθρωπος, αλλά είναι βαθιά αγράμματος και απολύτης τους. Λέει κάτι ανοησίες στην αρχή που δεν μπορεί να τις διαβάσει κανένας. Ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό φόρουμ Ελλάδας-Τουρκίας. Ένα στην Κωνσταντινούπολη, ένα στην Αθήνα. Και εδώ λοιπόν, γιατί δεν κάνουν τα κόμματα αυτά που υποτίθεται κάνουν αντιπολίτευση? Ποιοι συμμετείχαν, κύριε, παρακαλώ δώστε μας τον κατάλογο. Δεν είναι απόρριτος. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να ξέρουν ποιοι συμμετείχαν από πλευράς Τουρκίας και κυρίως ποιοι συμμετείχαν από πλευράς Ελλάδας. Γιατί τους κρύβετε, αφού κάνατε θεάρεστο έργο και βοηθάτε την πατρίδα, γιατί τους κρύβετε? Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Το 1989 έγραφα ρομαντικές προτάσεις, όπως ότι τα αποδημητικά πουλιά δεν γνωρίζουν την υφαλοκρηπίδα και οι άνθρωποι δεν, όπως τα αποδημητικά πουλιά δεν γνωρίζουν την υφαλοκρηπίδα και οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι σκλάβοι των συνόρων που δημιουργούν. Πολύ σωστά. Δώστε στους Κούρδους το Κουρδιστάν λοιπόν. Άμα το πεις αυτό, θα γυρίζουν τα μάτια το ανάποδα. Μόνον όπου το συμφέρει τα λένε αυτά. Δώστε λοιπόν στους Κούρδους το Κουρδιστάν, γιατί δεν το δίνετε. Τι θα πει σύνορα? Οι άνθρωποι κατοικούν εκεί, δώστε τους. Εκείνος ο νεανικός ρομαντισμός έμεινε πίσω, σήμερα είμαι 54 χρονών,
σε μια πιο λογική μου φάση, μπορώ να πω ότι τα ψάρια που περιφέρονται στο Αιγαίο δεν γνωρίζουν από θαλάσσια δικαιοδοσία. Να το. Τι θέλετε, όλα μαζί, αλλά τα κάνουμε μαζί. Σήμερα ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε μπροστά μας. Αν μπορούμε να μάθουμε να μοιραζόμαστε αντί να χωρίζουμε, θα επωφεληθούμε και οι δύο από αυτό. Αυτό ξέρετε τι είναι, τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου από μισά. Αυτό λέει. Όσο εμείς θα κερδίζουμε, θα χάνουν οι χώρες που εμπορεύονται όπλα. Πρώτη η Τουρκία εμπορεύεται όπλα, έτσι. Υπερηφανεύεται, 5,5 δις εξαγωγές. Οι ευκαιριακές πρωτεύουσες που προσπαθούν να εδραιωθούν στη γεωγραφία μας και όσοι χτίζουν την προσωπική τους καριέρα στην πολιτική με την εχθρότητα, αυτοί θα χάνουν. Ευκαιριακές πρωτεύουσες, εννοεί τώρα τους Αμερικανούς κτλ. Επειδή δεν τη συμφέρει η πολιτική της Αμερικής, τώρα τους ενοχλεί. Τόσα χρόνια που τους κράτησε ενωμένους ήταν καλή. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε μπροστά μας. Αν μπορούμε να μάθουμε να μοιραζόμαστε αντί να χωρίζουμε, θα επωφεληθούμε και οι δύο από αυτό. Να μοιραστούμε τα δικά μας δηλαδή. Προσέξτε τώρα. Ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός υπέφεραν πολύ από στρατιωτικά πραξιοποιήματα και τις κυβερνήσεις που υποστηρίχθηκαν από το στρατό και πλήρωσαν βαρύτημα για αυτόν τον σκοπό. Το χέρι ήταν πάντα το ίδιο πίσω και από τα δικά μας και από τα δικά σας πραξιοποιήματα. Αυτό πρέπει να μας λέει πολλά, εννοεί τους Αμερικανούς. Επειδή δίνω σημασία στη σχέση φιλίας που έχουμε δημιουργήσει με τον Αλέξη Παπαχελάκη την Καθημερινή, ως φιλοξενούμενος αρτογράφος δεν θα με ακρηγορήσω. Και αναφέρεται στους σεισμούς και εμείς, λέει, εσείς δείξατε αλληλεγγύη σε εμάς και εμείς στην τραγωδία των Τεμπών. Και ο κύριος Παπαχελάς απαντάει: οι τύχες μας είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένες, μία και είμαστε όμοιροι της γεωγραφίας και ενίοτε της ιστορίας. Όμοιροι της γεωγραφίας είναι και το Λουξεμβούργο, και το Βέλγιο και η Ολλανδία. Δεν έχουν εχθρότητα μεταξύ τους. Τι όμοιροι, τι θα πει όμοιροι. Καθόλου όμοιροι. Να βάλουν μυαλό οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που έχουν, εμείς αυτά που έχουμε και μια χαρά θα είμαστε. Και καμία ομοιρία. Και λέει και αυτό στα δύο μικρά συνέδρια που έγιναν πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και εσάς στην Αθήνα, τους καρφώνει και αυτός. Και λέει ότι εκεί κατάλαβα, το είπαν οι Τούρκοι, πολύ κακό που οι Αμερικανοί κάνουν βάση στην Ελλάδα. Εκεί λέει κατάλαβα την ανησυχία τους που δεν συμφωνεί, εντάξει. Και εκεί αντιλήφθηκαν το πώς εισπράττει η ελληνική κοινή γνώμη δηλώσει ενέργειες που υποδηλώνουν αθεωρητισμό και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Αυτά λοιπόν, το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα. Ποιοι συμμετείχαν στα συνέδρια τα δύο, βγάλτε τα ονόματά τους, να ξέρουμε τι και γιατί το λένε στις τηλεοράσεις. Ο Μιχάλης Ιγνατίου λέει ότι σε άρθρο του στον Φιλελεύθερο η αποκάλυψη ότι ο Ερντογάν παραμένει αδιάλακτος, αποκάλυψε εισαγωγικά, και η επαναφορά από το βυθό όπου τις είχε χώσει γιατί αυτό εξυπηρετούσε το παρόν αφήγημά του των παράνομων αξιώσεων εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν είναι μια νέα είδηση για τους αναγνώστες αυτής της στήλης. Και τι εννοεί? Εννοεί την επαναφορά της γαλάζιας πατρίδας και το θαλασσόλικο που ήρθε. Και λέει, ήταν η υπόθεση των F-16 που ανάγκασε τον Ερντογάν να ακολουθήσει μια άλλη τακτική εναντίον της Ελλάδας. Έγινε πιο ήπιος, έγινε πιο γλυκός, ναι. Θυμήθηκε ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι γείτονες, έστειλε πολλά μηνύματα αγάπης στον κύριο Μητσοτάκη και το ζήτησε να συναντηθούν και καλώς έπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να τον συναντήσει, διότι ποιος δεν προτιμά την ειρήνη, αν είναι πραγματική, από συνεχείς απειλές. Αλλά η ειρήνη πρέπει να καλύπτει και την Κύπρο. Και βλέπουμε ότι από την ομιλία που έκανε στη ΜΙΤ, ανέδειξε το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και ξαναέβγαλε το πρόσωπό του. Λέει ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν ήταν ένα κρύο ντουζ για τον Ερντογάν και ίσως γι' αυτό άρχισε να ξανά ανασύρει από το σιρτάρι τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Και λέει επίσης ότι εδώ συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κατοχή της Κύπρου και τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα, δεν απασχολεί κανέναν? Τώρα εγώ λέω εγώ. Μου λένε κάποιοι φίλοι από την Αμερική ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις, συνέδρια για τα 50 χρόνια από την κατοχή, από την εισβολή στην Κύπρο. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα εδώ στην Ελλάδα να γίνεται. Δηλαδή πώς θα χτίσουμε ταυτόχρονα τη φιλία με την Τουρκία, τους γενοκτόνους και στον Πόντο και στη Μικρασία και στην Καπαδοκία, εθνοκάθαρση στην Κωνσταντινούπολη, εθνοκάθαρση στην Κύπρο, θα δείτε παρακάτω. Σας έχω
Έκπληξη. Πώς θα συνδυαστούν αυτά αγκαλιές με τους γενοκτόνους και 50 χρόνια κατοχής στην Κύπρο? Πώς? Μην εξευτελίζετε άλλο την Ελλάδα αυτό και τον ελληνισμό. Μην εξευτελίζετε άλλο τον ελληνισμό. Αυτή είναι η παρένεση, τι άλλο να πω. Και λέει ο Ιγνατίος σε ένα ιστερόγραφό του, με την ευκαιρία: «Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αντικαταστάθηκε ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γεωργάλας και γιατί προτιμήθηκε ο νέος Υπουργός. Είναι ένα απλό ερώτημα». Καταλαβαίνετε ότι εδώ κάτι γίνεται, έτσι. Το θέμα του Θαλασσόλικου, επειδή είναι μεγάλο και επειδή έχει φύγει ο χρόνος, έχουμε τόσο, αφήσαμε και χθες ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κάποιοι θα γερώσασταν πολύ, αλλά πρέπει να το, δεν γίνεται, δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κύπρο. Την πιάσαμε δηλαδή πριν από λίγο, αλλά πάμε τώρα στην Κύπρο. Κύριο άρθρο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος είναι ο σφετερισμός των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ένα θέμα που, τι να πω τώρα, δεν λέω ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά κάνω μια υπόμνηση. Πόσους μήνες πριν και σε πόσες εκπομπές, σε δεκάδες εκπομπές είπαμε, αφού έχετε κτηματολόγιο, παρακολουθήστε ακόμα και με δορυφόρο, αν και έχουμε τις δυνατότητες, τι αγοραπολισίες γίνονται, ποιος κτίζει, πού κτίζει, και την ίδια στιγμή μπορείτε να πάρετε τα στοιχεία του και να γίνει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια σύνθετη νομική διαδικασία, να ασκήσετε δίωξη, διεθνές ένταλμας σύλληψης, αν είναι εταιρεία, ξεσκίστε τους. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ? Εδώ λοιπόν να δούμε τι μας λέει ο Φιλελεύθερος. Η σύλληψη του τουρκοκύπριου δικηγόρου στην Ιταλία για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αναμένεται ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις. Μπορεί αυτή η υπόθεση να είναι παλιότερη, το ένταλμα να έχει εκδοθεί προπολού, ωστόσο είναι σαφές ότι ανοίγει ο δρόμος και για άλλες υποθέσεις και για να δρομολογηθεί η έκδοση και άλλων διεθνών ενταλμάτων κατά ανθρώπων οι οποίοι σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες. Ο συγκεκριμένος τουρκοκύπριος δικηγόρος, προερχόμενος και από κομματικό τζάκι, φαίνεται να έχει κάνει πολλές δουλειές με τρίτος σε σχέση με την αγοροπολισία ελληνοκυπριακών περιουσιών. Τους τελευταίους μήνες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους εργάζονται και συγκεντρώνουν στοιχεία ώστε να προχωρήσουν σε μια σειρά υποθέσεων. Έστω και τώρα, 50 χρόνια μετά την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, θα πρέπει να γίνουν κινήσεις αποτροπής. Κινήσεις που θα λειτουργήσουν με τρόπο ώστε να σταματήσει το ξεπούλημα ελληνοκυπριακών περιουσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κόμπος, ο ΥΠΕΞ, ο Κύπριος, είπε ότι επεξεργαζόμαστε ένα πλήρες πακέτο μέτρων, σημειώνοντας ότι διαπιστώθηκε η απουσία πλαισίου, υπέδειξε ότι υπήρξαν επαφές με ειδικούς και την νομική υπηρεσία για να δούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. Περαιτέρω σημείωσε ότι θα πρόκειται για μέτρα νομικής φύσεως, αποτροπής, περιορισμού και δημιουργίας ανησυχίας στους φετεριστές και στους συνεργάτες τους. Στο κεφάλι, κοπανάτε τους. Είναι σαφές που όσο καθυστερούμε να αντιδράσουμε, τόσο η κατοχή θα τσιμεντώνεται. Βέβαια. Και έχουν περάσει ήδη 50 χρόνια. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η πολιτική της κατοχικής δύναμης. Να επιβάλλει συνεχώς τελεσμένα. Είναι προφανές ότι παρά τις δυσκολίες δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να εκδιώξει και να διώξει τους σφετεριστές. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά να λειτουργεί αποτρεπτικά και συνεχώς. Συντελείται μια συνεχιζόμενη παρανομία. Κλέβουν περιουσίες Ελλήνων και τις πολλούν. Αγοράζουν κλεμμένες περιουσίες και τις σφετερίζονται. Κτίζουν και τις πολλούν. Κλέβουν και σφετερίζονται. Αυτή η παρανομία δεν παράγει σε καμία περίπτωση δίκαιο. Ο χρόνος δεν δικαιώνει το σφετεριστή. Ο χρόνος δεν αλλάζει αυτόματα το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η κατοχή, η παρανομία θα βρίσκεται πάντα απέναντι από το διεθνές δίκαιο και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όσοι κατά καιρούς αναζητούν τρόπους να δικαιώσουν τους σφετεριστές, τους οποίους έχουν βαφτίσει χρήστες. Πολύ σημαντικές αποκαλύψεις από τον Independent και τον Guardian στην Αγγλία, οι οποίοι αναφέρουν λεπτομέρειες πώς απογειώθηκαν τα 4 Eurofighter Typhoon από το ακροτήρι, ποια ώρα απογειώθηκαν, πώς έκαναν ένα αέριο ανεφοδιασμό, πώς ειδοποίησαν την Αίγυπτο να τους ανοίξει τον αέριο χώρο,
βομβάρδισαν και επέστρεψαν, λέει, με ασφάλεια πίσω. Και λέει ότι ενημερώσαμε, είπε ο ύπατος αρμοστής στη Λευκοσία, ότι είμαστε σε επαφή και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπατε αρμοστία στο νησί, γίνεται, λέει, η ελευθερία της ναυσιπλοείας στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές στην Ερυθρά Θάλασσα πρέπει να προστατεύεται. Και γι' αυτόν τον λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει μέτρα σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή, σε στενή επαφή με τη Δημοκρατία της Κύπρου σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, σαν να λέει ότι τους ειδοποιήσαμε. Η ιστοσελίδα Declassified UK λέει ότι υπάρχουν σε 4 σημεία στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσεις της NSA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή που κάνει υποκλοπές, που παίρνει συνεχώς πληροφορίες και τις δίνει στο Ισραήλ και για το Χαμάς και για το Χεζμπολάχ και για το Σκούθι. Εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες έξω από τη βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο, καταδικάζοντας την εμπλοκή των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Αντιπροσωπεία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης που διοργάνωσε διαμαρτυρία επέδωσε σχετικό υπόμνημα σε εκπρόσωπο των Βρετανικών βάσεων. Αυτά, πάτε τώρα και το ωραίο. Το Ισραήλ να καταγγείλει την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για κατοχή της Βόρειας Κύπρου και εθνοκάθαρση των Ελληνοκυπρίων. Αυτό δεν έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν κατήγγειλε την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κατοχή, γιατί δεν κατήγγειλε στο Διεθνές Δικαστήριο και για εθνοκάθαρση? Θα μου πείτε, είναι υποκριτικό που το κάνει τώρα το Ισραήλ γιατί ρημώχεται, γιατί δεν με νοιάζει. Το κάνει πάντως. Ή τέλος πάντων, έχω μια δήλωση. Το είδατε πουθενά εδώ στην Ελλάδα? Γιατί σας είπα, μην εξευτελίζετε άλλο την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τον Ισραηλινό ποδοσφαιριστή Σαγκίβ Τζέχετσκελ και έγινε ό,τι σας είπα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε οργή σε Ισραηλινούς βουλευτές, με τον Γιδεόν Σαάρ, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, να προχωρήσει οργισμένη ανάρτηση στο Twitter, καλώντας το Ισραήλ, υπουργός της κυβέρνησης είναι έτσι, να καταγγείλει την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για κατοχή της Βόρειας Κύπρου και εθνοκάθαρση των Ελληνοκυπρίων. Ο Ισραηλινός υπουργός έφυγε από το κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούτ, και ίδρυσε το κόμμα Νέα Ελπίδα. Η αντισημιτική Τουρκία του Ερντογάν συμπεριφέρεται εναντίον του Ισραήλ ως εχθρικό κράτος. Το Ισραήλ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής καταγγελίας στο Διεθνές Δικαστήριο κατά της Τουρκίας για την κατοχή της Βόρειας Κύπρου και την εθνοκάθαρση των Ελληνοκυπρίων, καθώς και την κατοχή της Βόρειας Συρίας και την εθνοκάθαρση των Κούρδων. Οι Ισραηλοί θα πρέπει να διαγράψουν την Τουρκία από το χάρτη των διακοπών και να αποφύγουν τις εισαγωγές προϊόντων από εκεί. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαάρ λοιπόν στο κλαμπ. Έλα και εσύ μαζί μας να πολεμήσουμε όλοι μαζί το γενοκτόνο κράτος της Τουρκίας. Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, Κούρδοι και Ισραηλινοί τώρα που μπήκαν και αυτοί στο στόχαστρο. Αργήσατε, αλλά σας καλωσορίζουμε. Σαν σήμερα, το 1950, σήμερα συμπληρώνονται 74 χρόνια από τότε που έγινε το δημοψήφισμα. Έχετε ακούσει τίποτα σε καμιά τηλεόραση, μήπως μου διέφυγε? 74 χρόνια που έγινε το δημοψήφισμα το ενωτικό στην Κύπρο. Λοιπόν, όπου το 95,7 των Ελλήνων της Κύπρου ψήφισε υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. Έγινε από τις 15 έως τις 22 Ιανουαρίου του 1950. Επί συνόλου 224.757 ατόμων που είχαν δικαίωμα ψήφου υπέγραψαν με το όνομά τους πάνω 215.108 άτομα, μεταξύ των οποίων εκτιμάται ότι υπήρχαν και 44 Τουρκοκύπριοι, ενώ για πρώτη φορά ψήφισαν και οι γυναίκες τότε. Τότε λοιπόν διοργανώθηκε από τις εκκλησίες και εκτός από την Εθναρχία που ήταν η Εκκλησία της Κύπρου και από τις πτέρυγες της δεξιάς, συμμετείχε και το ΑΚΕΛ. Προσέξτε, εγώ τώρα το διάβασα και έμεινα άναυδος. Έλαβε τη στήριξη του ΑΚΕΛ που χάρη της ενότητας εγκατέλειψε τα αρχικά του σχέδια και κάλεσε τα μέλη του να ψηφίσουν υπέρ. Νωρίτερα είχε προηγηθεί το φθινόπωρο του 1948 συνάντηση στο Γράμμο μεταξύ αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ,
Φίφης Ιωάννου, Φιφής Ιωάννου και Ανδρέας Ζιαρτίδης με τον Ζαχαριάδη του ΚΚΕ. Σύμφωνα με τον Ζιαρτίδη, ο Ζαχαριάδης διεμήνησε προς τους αντιπροσώπους του ΑΚΕΛ τα εξής. Δεν γίνεται εμείς να πολεμούμε με το όπλο ενάντια στην αντίδραση και τον Βρετανικό εμπεριαλισμό και εσείς στην Κύπρο να συνεργάζεστε με τους Βρετανούς για σύνταγμα. Η τακτική σας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αγωνιστείτε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εμείς είμαστε βέβαιοι για την νίκη μας και όταν νικήσουμε θα είναι η λύση του προβλήματός σας. Ο Ζαχαριάδης υπέρ της Ένωσης. Άμα πεις σήμερα στο ΚΚΕ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, μπορεί να σε αισθήσουν και στον τοίχο. Ποιο ΚΚΕ? Σε όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια ο Ζιαρτίδης συναντήθηκε στην Αγγλία με τον Χάρι Πόλιτ του Κομμουνιστικού Κόμματος Αγγλίας, ο οποίος χαρακτήρισε τις απόψεις Ζαχαριάδη ως ανοησίες. Βέβαια, αυτό ήταν πρώτα Άγγλος, μετά κομμουνιστής. Παρ' όλα αυτά, το Σεπτέμβριο του 1949 η ηγεσία του ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή της, παρότρινε τους Έλληνες της Κύπρου να κάμουν τη 15η Γενάρη μέρα θριάμβου για την Ένωση και σαρωτικής ήττας για τον ξενικό υπεραλιστικό καθεστώς. Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο του εκφραστικού οργάνου του ΑΚΕΛ, που τότε ήταν η εφημερίδα Νέος Δημοκράτης, στις 15 Ιανουαρίου του 1950. Λοιπόν, πού είναι τώρα το ΑΚΕΛ, τι λέει τώρα, τι λέει για αυτά, γιατί άλλαξε άποψη, πού είναι ο Κύπρη και όλα αυτά. Αυτό ήταν το κόμμα τους, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Ζεκίλ Παπαϊωάννου, ο αείμνηστος, αυτό ήταν και ήταν υπέρ της Ένωσης. Τότε άρχισαν να απειλούν οι Βρετανοί φυσικά, υπόψη ότι τους έβαζαν όποιος ψήφιζε, υπέγραφε όνομα, επώνυμο, υπογραφή σε 4 τόμους. Σε 4 χαρτιά. Και έκαναν 4 τόμους, τον έναν τον έδωσαν στην Αγγλία, τον έναν στην Ελλάδα, τον έναν στις ΗΠΑ και ο ένας έμεινε στην Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Η Αγγλία τα πήρε στο κρανίο, η Ελλάδα έκανε δεν ξέρω τι. Οι Αμερικανοί το δέχτηκαν αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Λέει, μετά το αποτέλεσμα η Εθναρχία μεταβαίνει στην Αθήνα όπου συνάντησε τη διστακτικότητα της κυβέρνησης Πλαστήρα, αυτό που μιλήσαμε χθες, να συγκρουστεί με το Λονδίνο. Τώρα κρατηθείτε για αυτό που θα ακούσετε. Παρά την παλαϊκή στήριξη των ετοιμάτων των Ελλήνων της Κύπρου από τους Ελλαδίτες, η δήλωση του Αντιπροέδρου Γεωργίου Πανδρέου ήταν ενδεικτική των προθέσεων της Αθήνας. Η Ελλάς αναπνέει σήμερα με δύο πνεύμονας, των μεν Αγγλικών, των δε Αμερικανικών. Δεν μπορεί λόγω του Κυπριακού να διακινδυνεύσει από ασφυξία. Εάν αυτό δεν είναι ξενοδουλεία, τότε τι είναι, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα πει αυτό. Αν σκεφτόντουσαν έτσι οι επαναστάτες το 1821, ακόμα εδώ πέρα όλοι θα ήμασταν όλοι Μουχαμέτιδες. Αυτά για τους ενάρχες, έτσι. Στο Λονδίνο η πρεσβεία βρήκε κλειστές πόρτες, έγινε ενημερωτική περιοδεία στη Βρετανία, στο Παρίσι, στην Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Πολωνία. Έκανε ο εθνικός απελευθερωτικός συνασπισμός, πολιτικός σχηματισμός της αριστεράς ενδεχόμενος από το ΑΚΕΛ. Πάντως στο δημοψήφισμα αυτό στηρίχθηκε συνέχεια ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας. Να θυμάστε του Γεωργίου Πανδρέου τη δήλωση. Ενθαρρυντικά σημάδια από Κρόνο μετά την επιβιωτική γεώτρηση της Eni Total. Έγινε επιβιωτική γεώτρηση στον στόχο Κρόνος 2 του οικοπαίδου 6 της Eni Total. 50% Eni Ιταλική, 50% Γαλλική Total. Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δούμε σε λίγες μέρες. Συνεχίζουν την εξκαφή της αντιαρματικής τάφρου στη Δένεα σύμφωνα με δήλωσε του κοινοτάρχη της Δένειας Χριστάκη Παναγιώτου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. 1 χιλιόμετρο λέει έκαναν δουλειές. Αυτά και για την Κύπρο. Πάμε στο Ισραήλ. 5 νεκροί Παλαιστίνοι σε συγκρούσεις με το στρατό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Επίσης είχαμε 2 νεκρούς Ισραηλινούς, μάνα και γιος, από αντιαρματικό πύραυλο που ήρθε από τον Λίβανο. Ένας Έλληνας της Κύπρου συμμετείχε στους γιατρούς χωρίς σύνορα στη Γάζα, ο οποίος κάνει μια, ο Νικόλας Παπαχριστοστόμου, ο οποίος ήταν για 5 εβδομάδες
στην περιοχή της Χαν Γιουνίς και της Ράφας. Περίμενε καιρό μέχρι να μπει. Μπήκε τελικά όταν έγινε το Μπες Βιές που άφησε να βγουν κάποιους ξένους με ξένα διαβατήρια. Και περιγράφει σε ένα άρθρο που θα το δείτε και στην ιστοσελίδα μας τις τραγικές καταστάσεις που υπάρχουν, που βιώνονται σήμερα στη Γάζα. Λέει το εξής. Περιγράφοντας την εμπειρία του σε μια κατάσταση συνεχών βομβαρδισμών, συνεχιζόμενη σε εκένωση πληθυσμού και φοβερών ελλείψεων στα πάντα, ο κύριος Παπαχριστοστόμου είπε χαρακτηριστικά στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το πρωί, αυτό είναι συγκλονιστικό, όταν οι άνθρωποι λένε «Καλημέρα, τι κάνεις» στη Γάζα, η απάντηση όλων ανεξαιρέτως εθνικότητας είναι «Είμαι ζωντανός». Με τους γιατρούς χωρίς σύνορα έχει πάει σε αποστολές σε πολλές χώρες μετά από φυσικές καταστροφές, με εμπόλεμες με σειράξεις, με ανθρωπιστική κρίση, αλλά αυτό που είδε στη Γάζα δεν το έχω δει αλλού. Η Γάζα είναι ένας τόσο μικρός χώρος και αυτό που έχει προκληθεί εκεί είναι σχεδόν βιβλική καταστροφή. Και λέει τώρα διάφορα, τι να πούμε, λέει και τα προβλήματα και για ιατρικής φύσεως, για τη θεραπεία των τραυματιών, για αυτοί που αρρωσταίνουν, για θέματα ακόμα και απλά διατροφής, καταστροφή. Περισσότερα από 60 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Χαμάς. Περισσότερα από 60 μάρτυρες και δεκάδες τραυματίες στις νέες σφαγές που διέπραξε αυτή τη νύχτα και τα ξημερώματα ο στρατός κατοχής, έγραψε το γραφείο τύπου της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αεροπορικά πλήγματα και οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού είχαν στόχο δύο πόλεις, Χαν Γιουνίς και Ράφα. Επίσης, ο Αμπού Ομπέιντα είναι ο εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κασάμ, που είναι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Δήλωσε, η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει άγνωστη τις τελευταίες εβδομάδες και άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σύραγγες. Παράλληλα υποστήριξε ότι πολλοί από αυτούς πιθανότητα σκοτώθηκαν πρόσφατα και οι άλλοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, για τον οποίο η ηγεσία του εχθρού και ο στρατός του φέρει την πλήρη ευθύνη. Πετάει δηλαδή την ευθύνη για τους ομήρους, ίσως να ασκεί και μια πίεση στον Ισραηλινό στρατό και στο Ισραηλινό κράτος. Καταρχάς είχαμε χθες μια επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λέει δεν το κάναμε εμείς. Κατά πάσα πιθανότητα, κάπου το είδα αλλά το χάσα χθες μέσα στον Ωρυμαγδό, μάλλον πρόκειται για αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στο λιμάνι Χοντέιντα. Η τρίτη. Τις δύο τις έκαναν οι Αμερικανοί με τους Άγγλους. Όχι, την πρώτη την έκαναν Άγγλοι και Αμερικανοί. Τη δεύτερη την έκαναν Αμερικανοί. Η τρίτη πιθανόν είναι από τους Ισραηλινούς. Πιθανόν. Δεν υπάρχει κι άλλος ποιος να την έκανε. Σήμερα λοιπόν, αμερικανικό αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κατέριψε έναν πύραυλο κρούζ αντιπλοϊκό, ο οποίος κατευθυνόταν στο αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, το Laboon, αμερικάνικο. Και το αεροπλάνο δεν ξέρω πώς τον εντόπισαν, κοντά στο Χοντέιντα έγινε η... Λέει, αμερικανικό μαχητικό, λέει η ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για την περιοχή. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέριψε πύραυλο κρούζ κατά πλοίων επιφανείας που εκτοξεύθηκε από περιοχή ελεγχόμενη από τις αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι θεωρούνται προσκύμενοι στο Ιράν, και είχε στόχο το USS Laboon, αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, στο νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας. Σημειώνεται ότι σήμερα πάλι με αντιπλοϊκό πύραυλο οι Χούθοι έπληξαν ένα αμερικανικών συμφερόντων με σημαία νησιά Μάρσαλ νομίζω, το πλοίο Gibraltar Eagle, αυτό ήταν χίδι φορτίου, μεταφοράς χίδι φορτίου στον κόλπο του Άντεν. Είχα και εκεί μια ανακοίνωση, δεν υπάρχουν, λέει, το πλοίο δέχτηκε πλήγμα. Δεν υπάρχουν τραυματίες νομίζω, αλλά είναι σημαντικό ότι πλέον δεν γίνεται μόνο στην θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα, γίνεται και απ' έξω, στον κόλπο του Άντεν. Εδώ υπάρχει μία... Για να δούμε εδώ τώρα, ναι.
Ο Biden θα συνειδητοποιήσει σύντομα την έκταση της βλακείας που έχει διαπράξει επιτιθέμενος στην Ιεμένη, δήλωσε ο επικεφαλής της Χεσμολάχ, ο Νασράλα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ εξήγησε γιατί οι ΗΠΑ έκαναν λάθος εξαπολύνοντας επιχειρήσεις κατά τον Χούτι. Συγκεκριμένα είπε, πάμε, η Ιεμένη δεν ζητά από εμάς μαχητές, οι ίδιοι έχουν εκατομμύρια από αυτούς. Δεν ζητούν καν όπλα, έχουν περισσότερα από εμάς και περισσότερα από πολλούς άλλους. Ωστόσο υπάρχει δεδηλωμένη, ανοιχτή, ειλικρινής υποστήριξη από την πλευρά μας προς τους Χούτι. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία δύναμης σε αυτή την αντιπαράθεση και σε αυτή την πρόκληση, την οποία σήμερα καθοδηγεί απευθείας ο μεγάλος Σατανάς μαζί με τους Βρετανούς, ενάντια σε θεραλέους ανθρώπους, των οποίων η απάντηση ήρθε την επόμενη μέρα, είπε ο Νασράλα. Χθες δήλωσε ότι ο Λίβανος είναι έτοιμος για πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ισραήλ και είναι έτοιμος για τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης. Ο Μαρκ Σάμπιον στο Bloomberg αναπτύσσει έναν προβληματισμό για το κατά πόσο ήταν αναγκαστική η απάντηση των ΗΠΑ εναντίον των Χούθη. Λέει δηλαδή, ναι μεν ήταν επιβεβλημένος για να δείξουν οι ΗΠΑ ότι δεν ανέχονται, για να επιβεβαιώσουν την ισχύ τους, απ' την άλλη πλευρά είναι μικρή η πιθανότητα η αποτυχίας και υπάρχει ένας μικρός πλην όμως υπαρκτός κίνδυνος κλιμάκωσης και λέει είναι δύσκολη μία πλήρης νίκη επί των Χούθη. Οι ίδιοι οι Χούθη και το Ιράν λέει ότι επί 8 χρόνια χιλιάδες βομβαρδισμούς δέχτηκαν ανάλογους οι Χούθη και στο τέλος νίκησαν από τη Σαουδική Αραβία και από τα Εμιράτα με τα ίδια αεροπλάνα υπερσύγχρονα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει αύριο να πάρει τα δικά της μέτρα, ευρωπαϊκά μέτρα, στην Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή, εάν ξεπεραστεί το πρόβλημα της Ισπανίας, η Ισπανία επειδή έχει στην κυβέρνηση και ένα αριστερό κόμμα λέει, είπε όχι σε μία επιχείρηση που έχουμε στη Σομαλία και τώρα μάλλον θα άρει τις επιφυλάξεις της και θα φύγουν όσες χώρες δεχθούν να στείλουμε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, συνεργαζόμενοι με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Η Ελλάδα θα στείλει λοιπόν μία από τις δύο φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ, την Ήδρα ή τα Ψαρά, η οποία όποια σταλεί έχει δύο συστήματα εγγύης προστασίας Phalanx, φορητά αντιεροπορικά και σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Και θα υπάρχει και δύναμη τους ΟΗΚ, των ομάδων υποβρυχίων καταστροφών πάνω. Τώρα, η Qatar Energy, σοβαρό θέμα, σταματά τις θαλάσσιες μεταφορές φυσικού αερίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας με προορισμό την Ευρώπη, έτσι, για να ζητήσει συμβουλές στο πεδίο της ασφάλειας, ωστόσο δεν θα προχωρήσει σε διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή με γνώση της υπόθεσης σήμερα Δευτέρα. Εάν η διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας παραμείνει μη ασφαλής, η κρατική Qatar Energy θα μεταφέρει το φορτίο μέσω του ακροτήριου Καρύς Ελπίδας προς τη συμπηγή, φάτην στο κεφάλι την αύξηση, πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το CNN έχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στους φόβους που εκφράζονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενδεχόμενο επιστροφής στο Λευκό Οίκο του Τραμπ και αναφέρεται στη δήλωση του Μπρετών, ο οποίος ανέσυρε δηλώσεις του Τραμπ που είχε κάνει όσο ήταν πρόεδρος και είπε εμείς δεν θα βοηθήσουμε την Ευρώπη και όλα αυτά. Ο Μπρετών έκανε και μια δήλωση, στην ίδια εκδήλωση που αναφέρθηκε σε αυτά και είπε ότι προτείνεται η δημιουργία ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ήρθε ο Τραμπ μας ξύπνησε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην ενεργούν πάντα προς το ευρωπαϊκό συμφέρον, ειδικά αν αυτό αντιβαίνει τα αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο στο CNN ανώτερος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ αυτή η νέα πραγματικότητα ανάγκασε την Ευρώπη να προχωρήσει σε ενδοσκόπηση. Έτσι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γεραιά Ήπειρος πρέπει να προετοιμαστεί για ένα μέλλον όπου δεν θα μπορούσε να στηριχθεί στις ΗΠΑ όπως γινόταν στο παρελθόν μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ.
άποψη που ενισχύθηκε καθώς ο Biden διατήρησε πολλές από τις πολιτικές του Τραμπ με τη φιλοσοφία πρώτα η Αμερική, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και την Κίνα. Δηλαδή δεν λάβανε υπόψη καθόλου τα συμφέροντα της Ευρώπης. Αναφέρεται στους δασμούς που έβαλε για το χάλιβα, εισαγωγές χάλιβα από την Ευρώπη. Είναι ένα άρθρο σημαντικό και αυτό μπορείτε να το διαβάσετε στο Infognomon πολιτικά για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να πούμε ότι σήμερα είναι οι εκλογές στην Αϊόβα. Η Αϊόβα, καταρχάς, Αϊόβα ήταν μια φυλή Ινδιάνων. Μπορεί να είχε και Τσερόκι, αλλά βασικά η περιοχή της Αϊόβα, η πολιτεία της Αϊόβα, ήταν περιοχή όπου επικρατούσε η φυλή, η ομώνυμη φυλή των Ινδιάνων, Αϊόβα. Διάβασα αρκετά για αυτή την πολιτεία, ενδιαφέρουσα πολιτεία. Λέει ότι είναι η πιο ασφαλής πολιτεία να ζει στις ΗΠΑ η Αϊόβα. Είναι η Αμερικανική ενδοχώρα. Πολλές λίμνες, ποτάμια. Έχει τρομερό κρύο και γι' αυτό χθες ο Τραμπ κάλεσε τους πολίτες, βγείτε από τα σπίτια σας να ψηφίσετε. Θα του δώσει φτερά και όθηση μία ενδεχόμενη νίκη με μεγάλο διαφορά στην Αϊόβα. Ένας φίλος που πήρε από την Αμερική, γεια σου Σταύρο, μου είπε πάντως ότι έχει αέρα και σε άλλες πολιτείες ο Τραμπ θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, έτσι μου είπε, με βάση τη δική του εκτίμηση. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία. Η Κορέα έχει υπουργό εξωτερικών γυναίκα. Είναι η Τσόε Σον Χουί. Τσόε Σον Χουί. Βρίσκεται ήδη στην Ρωσία για συνομιλίες με τον Λαυρόφ. Είπαμε ότι οι δύο χώρες θέλουν να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Η μεν Ρωσία που απομονώθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ τη σχέση της με το Ιράν, με την Κίνα, με την Βόρεια Κορέα. Έφτασε λοιπόν χθες Μόσχα. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε χθες σε δοκιμή νέου υπερηχητικού πυράβλου με στερεά καύσιμα και μεσαίο βεληνικές, μετάδοση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, σε μια κίνηση που καταδικάστηκε από ΗΠΑ, Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η επίσκεψη της ΣΟΕ θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη. Και αυτό ανακοινώθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πραγματοποιείται σε μία περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους κατηγορούν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί κορεάτικους πυράβλους εναντίον στόχων της, στην Ουκρανία. Πάντως έγινε μία κηδεία νομίζω σήμερα ή χθες στο Λβόφ. Το Λβόφ είναι μια πολύ σημαντική ιστορική πόλη, πολωνική λένε ότι είναι, δεν ξέρω τώρα, στην δυτική Ουκρανία. Έγινε η κηδεία ενός αντιπτεράρχου της πολεμικής αεροπορίας που ήταν διοικητής της πολεμικής δυτικής διοίκησης, της διοίκησης της δυτικής Ουκρανίας, πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας. Λένε ότι πιθανόν σκοτώθηκε σε μία από τις πυραυλικές επιθέσεις που έκανε, από τις τρεις πυραυλικές επιθέσεις που έκανε από την αρχή του έτους ή από την παραμονή μάλλον της πρωτοχρονιάς η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Είπαμε ότι σύμβουλοι ασφάλειας νομίζω από 85 χώρες συναντήθηκαν πριν την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου στον Ταβός για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία 10 σημείων του Ζελένσκι. Η συνάντηση των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας στον Ταβός ολοκληρώνεται χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο για την Ουκρανία, αναφέρει το Bloomberg, ενώ αύριο αναμένεται η αύξηση του Ουκρανού Πρόεδρου του Ζελένσκι. Το Κίεβο ήλπιζε ότι στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θα λάβει υποστήριξη η Ουκρανία για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία 10 σημείων μεταξύ των χωρών του Παγκοσμίου Νότου και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έγινε. Για το θέμα, είχαμε δήλωση του Πεσκόφ, λέει, κάναν μια συνομιλία για να πούν διάφορα λόγια. Τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Κάποιες συζητήσεις θα γίνονται, λέει, αλλά δεν, ο Πεσκόφ. Τώρα, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου με έδρα της ΗΠΑ αναφέρει το εξής. Ο ρωσικός στρατός προετοιμάζει ταξιαρχίες αεροπορικής επίθεσης,
αεροκίνητων επιχειρήσεων. Οι αερομεταφερόμενες είναι, αν θυμάμαι καλά, με τα αλεξίπτωτα ή το ανάποδο. Ναι, έτσι είναι. Αεροκίνητες είναι αυτές που μεταφέρονται οι δυνάμεις με ελικόπτερα και προσγειώνονται, και αερομεταφερόμενες είναι με τα αλεξίπτωτα. Λέει λοιπόν το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου ότι ο Ρωσικός στρατός προετοιμάζει ταξιαρχίες αεροπορικής επίθεσης με αεροκίνητες επιχειρήσεις για προσγείωση πίσω από τις αμυντικές γραμμές των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σκοπεύουν να διεξάγουν επιχειρήσεις με προσγειώσεις από ελικόπτερα για την ταχεία ανάπτυξη μονάδων, όπως συνέβη στις αρχικές μάθες στο αεροδρόμιο Γκόστομελ, που βρίσκεται δυτικά του Κιέβου, δυτικά του Ρου του Δνίπερου ποταμού, στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Εκεί νομίζω είχε σκοτωθεί ο διοικητής της αεροκίνητης αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Θα χρησιμοποιηθούν ως άλλο μέσο για τη διεξαγωγή εξαντλητικών επιθέσεων υποστήριξης πεζικού πρώτης γραμμής σε οχυρωμένες θέσεις της Ουκρανίας βραχυπρόθεσμα. Ρωσικές πηγές ισχυρίζονται ότι μια τέτοια ταξιαρχία αεροπορικής επιθέσης, η 49η ταξιαρχία, επιχειρεί ήδη στην κατεύθυνση Ζαπορίζια ως μέρος του 58ου Σώματος Στρατού Συνδυασμένων Όπλων. Αυτές οι ταξιαρχίες, όπως προτείνει το Ινστιτούτο, θα χρησιμοποιηθούν εκτός του πλαισίου των παραδοσιακών αερομεταφερόμενων στρατευμάτων. Όπως είπαμε, αερομεταφερόμενα είναι με αλεξίπτωτα. Είπαμε ότι εξελέγει στην... Να περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Εξελέγει νέος πρόεδρος στην Ταϊβάν, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάιο. Είναι ο Λάι Τσινγκ Τε, άνθρωπος που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, θεωρεί ότι de facto η Ταϊβάν είναι ανεξάρτητη, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τα συγχαρητήρια που το έστειλαν. Έχουμε την επίσκεψη δύο Αμερικανών πρώην αξιωματούχων, είναι ήδη στην Ταϊβάν, συναντήθηκαν με την απερχόμενη πρόεδρο και θα συναντηθούν, εάν δεν συναντήθηκαν ήδη, και με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο. Η απερχόμενη πρόεδρος χαιρέτησε σήμερα την επίσκεψη ανεπίσημης αντιπροσωπείας στον ΗΠΑ, την οποία χαρακτήριζε σύμβολο της στενής και ακλόνητης εταιρικής σχέσης της Ταϊπέ με την Ουάσιγκτον. «Η επίσκεψή σας είναι πολύ σημαντική», είπε η πρόεδρος Τσάι, «καθώς δείχνει πλήρως την υποστήριξη των ΗΠΑ στη δημοκρατία της Ταϊβάν και υπογραμμίζει τη στενή και ακλόνητη σχέση ανάμεσα στην Ταϊβάν και τη ΗΠΑ. Ελπίζουμε πως οι σχέσεις με την Ταϊβάν θα συνεχίσουν να προχωρούν και ότι θα διαδραματίσουν ρόλο κινητήρα για την ευημερία και την ανάπτυξη της περιοχής και του κόσμου». Η αντιπροσωπεία αποτελείται από τον πρώην σύμβολο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Στίβεν Χάντλεϊ, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών Τζέιμς Στάινμπεργκ και την πρόεδρο του Αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ταϊβάν, Λόρα Ρόζενμπεργκ. Αυτοί θα δουν και άλλες προσωπικότητες και τα λοιπά. Όπως είπαμε, ο Λάι Τσινγκ Τε θεωρεί ότι η νήσος είναι de facto ανεξάρτητη και διαμηνύει πως θα αμυνθεί έναντι των απειλών και των εκφοβισμών του Πεκίνου. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια περίεργη υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής, ενώ διακηρύττουν ότι ακολουθούν την πολιτική της ενιαίας Κίνας, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να γνωρίσουν ποτέ την ανεξαρτησία. Την ίδια στιγμή κάνουν τέτοιες κινήσεις και άλλες κινήσεις και προμηθεύουν και με όπλα την Ταϊβάν. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει. Αρχίζει τώρα το Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός. Θα δούμε ποιοι θα πάνε στην αυριανή μας εκπομπή. Απλά να πούμε ότι η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι σε ένα ποσοστό 40% θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όσοι έχετε χωράφια, κρατήστε τα. Όσοι δεν έχετε, ξεχονομήστε λεφτοδάκια στα χωριά σας ή βρείτε. Αγοράστε κανένα χωραφάκι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο με αυτές τις ανατροπές. Αγοράστε λάδι, αμπέλι, στάρι, καμιά γίδα, κάνε πρόβατο, καμιά γελάδα και είσαι αυτόνομος, δεν μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Δεν θέλω να σπείρω πανικό, αλλά αυτά που συμβαίνουν, αυτά που διαβάζω, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος που θα χάσει τη δουλειά του? Ποιος, για πέστε μου. Και ένας άνθρωπος που είναι τρίτη γενιά στην Αθήνα, τι θα κόβει από το,
από το ντουβάρι και θα τρώει από το σπίτι που έχει. Χωράφι, χώμα, χώμα, χώμα που να έχει και νερό για άρδευση. Λοιπόν, καληνύχτα, κάναμε καλή εκπομπή νομίζω, διαβασμένη, που στέκει δυνατά. Εύχομαι και πάλι καλή εβδομάδα, μέχρι αύριο βράδυ να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.